Σπασμένα μάρμαρα, κατεστραμμένα πλακάκια, πέτρες διασκορπισμένες, κομμάτια που λείπουν, λακκούβες, ένα πραγματικό χάλι. Εικόνες ντροπής που δεν περιποιούν τιμή για κανέναν, αφού μιλάμε για τον πεζόδρομο της Αριστοτέλους, ένα από τα πλέον κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης, από το οποίο καθημερινά περνούν χιλιάδες πολίτες. Είναι κατάσταση αυτή τώρα, Αριστοτέλους, η κυριότερη περιοχή που κυκλοφοράει ο κόσμος, αυτά εδώ είναι απαράδεκτα. Έχουν γίνει και ατυχήματα λοιπόν οι κόσμοι εδώ. Φυσικά έχουν γίνει. Και τι κάνουν για αυτά, τίποτα. Τι κάνουν για αυτά, άντε πέστε μου. Μόνο κοιτάνε κάτι άλλα πράγματα να κάνουν. Το κοσμάκο και τα πράγματα που πρέπει να κάνουν. Γιόκ που να γίνει. Περαστικοί κάνουν επιδέξιους ελιγμούς για να αποφύγουν τις επικίνδυνες λακκούβες όταν αντιληφθούν έγκαιρα ότι στα συγκεκριμένα σημεία έχει καταστραφεί ο πεζόδρομος, ενώ κάποιοι άλλοι, όντες αμέριμνοι, πέφτουν μέσα στις τρύπες με τον κίνδυνο ατυχήματος να ελοχεύει ανά πάσα στιγμή. Τι να πεις τώρα, αυτά τα χάλια εδώ μέσα στη πόλη δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ πάντως ντρέπομαι. Έχονται και τουρίστες και βλέπω και το συζητάνε οι τουρίστες εδώ πέρα. Και λένε το έσχος αυτό εδώ. Τι άλλο να πω. Η αρμόδια πού είναι. Κάτοικοι της περιοχής, περαστικοί αλλά και άτομα που είτε λόγω δουλειάς είτε που συχνά κάνουν τον περίπατό τους στον πεζόδρομο της Αριστοτέλους, δηλώνουν αγανακτισμένοι και οργισμένοι, καθώς το πρόβλημα αντί να διορθωθεί άμεσα, αντιθέτως, διωγγώνεται μέρα με τη μέρα. Αυτό ακριβώς πολλές φορές το έχω δει και λέω από οι άνθρωποι που πληρώνονται για αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άτομα αυτή τη στιγμή που πληρώνονται για αυτά τα πράγματα. Και όμως, τι να πούμε. Έχουν αυτό... γίνει ατυχήματα, δεν έχει πέσει κόσμο. Σίγουρα. Εγώ τουλάχιστον έχω δει 2-3 φορές γυναίκες, ειδικά γυναίκες με τα τετρακονάκια πάνε εκεί και πέφτουν. Μάλιστα, όπως λένε, δεν είναι και λίγες οι φορές που έχουν γίνει μάρτυρες ατυχημάτων με πολίτες να έχουν πέσει στις λακκούβες και να έχουν χτυπήσει. Η δυσφορία τους για την αναλγησία των υπευθύνων είναι μεγάλη. Και όπως επισημαίνουν, οι λακκούβες αυτές που είναι σε αρκετά σημεία του πεζόδρομου αποτελούν κυριολεκτικά παγίδες κινδύνου και ατυχημάτων για τον κόσμο. Επικίνδυνο είναι. Έχουν πέσει, εγώ είμαι πελάτης στο μαγαζί, έχουν πέσει πόσα και πόσα άτομα. Ναι. Μιλάμε με μπαστούνι, γέρους και το ένα το σηκώνουμε, το κάνουμε. Έχουν γίνει δηλαδή ατυχήματα. Ναι. Και δεν έχει επιληθεί κανείς δηλαδή να το κάνει. Όχι. Κοιτάξτε εδώ πέρα, περνάει κόνης από εδώ πέρα και μπορεί να σκοτωθεί. Έχει πέσει παππούς με τον μπαστούνι, έχει πέσει εδώ πέρα και πατίνι και κόντεψε να σκοτωθεί ο άνθρωπος. Είναι απαράδεκτο αυτό εδώ, το πιο κεντρικό μέρος της Θεσσαλονίκης. Κοιτάξτε από πίσω και από πίσω από εδώ πέρα, πάρετε και από εδώ πίσω. Να δείτε, είναι ντροπή αυτό δηλαδή. Δεν υπάρχει πιο κεντρικό μέρος μέσα στη Θεσσαλονίκη. Και να υπάρχει δύο πράγματα εδώ πέρα, αυτό το έσχος. Από την άλλη, όπως λένε, τον πεζόδρομο διασχίζουν συνεχώς φορτηγά και δίκυκλα, κάτι που εγκυμονεί κινδύνους για τους πεζούς. Αλλά όπως είναι φυσικό, το βάρος των οχημάτων μπορεί εύκολα να προκαλέσει φθορές στα πλακάκια και τον πεζόδρομο. Τα μηχανάκια στο πεζοδρόμιο, τα φορτηγά στο πεζοδρόμιο. Κάποτε ήταν που τα μαγαζιά πήναν το εμπόρεμα, το πίνανε 12 ευρώ τη βράδυ. Τώρα περνάνε φορτηγά εδώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Αυτό που ζητούν επιτακτικά είναι να αποκατασταθούν σύντομα οι ζημίες, να κλείσουν οι τρύπες και οι λακκούβες, ώστε ο κόσμος να προχωρά χωρίς τον φόβο πιθανού ατυχήματος.